Γκόμες ανεβαίνει, δοκιμάζει το σούτ, είναι καλό, δύσκολα ο Λέουβενμπεργκ σε κόρνερ. Εδώ ξανά η προσπάθεια από ένας που νομίζω θα πρέπει να βάλει περισσότερο. Εδώ πάει να γίνει λάθος του Λόρια, τραγικό 1-0. Ο Ντορενγκαράι θα σκοράρει, θα εκμεταλλευτεί το τραγικό λάθος του Λόρια. Κοιτάξτε εδώ το γύρισμα από τον Αντωνίο Λόρια, στραβοκλωτσιά. Ο Ντιέγο Ντορενγκαράι θα πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Λόρια και με το αριστερό θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, πετύχει ένα πολύ εύκολο γκολ και να κάνει το Ομόνια Ραδίπου 0 Απόλλωνας 1 στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να υπολογίσει ένα τέτοιο λάθος. Να δούμε εδώ. Βγαίνει ο Σαγκάλ, μένει κάτω η σημεία για την ώρα. Υπάρχει ανατροπή και πέναλτι. Offside. Πέναλτι, αλλά προηγήθηκε offside. Επομένως είναι ως μη γενόμενη η φάση. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος. Επομένως επαναρχίζει κανονικά το παιχνίδι. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Κολ ψάχνει να βρει τον Σμέρχαλ. Σμέρχαλ, το γύρισμα στην περιοχή, επικίνδυνα ο Μπαραώνα για τον Ντορενγκαράι. Κόντρα, η μπάλα παίρνει ύψος, ο Λόρια δύσκολα σε κόρνερ. Ο Σινίνε τα βίβαση για τον Σμέρχαλ. Είναι καλή ο Σμέρχαλ, περνάει στην περιοχή, το σούτ από πλάγια έξω. Καλή στιγμή στο 32. Παρόμοια σε σχέση με το πρώτο, δηλαδή με την Ομόνια που να προσπαθεί. Εδώ ένα λάθος που έγινε από μακριά, ο Μπόρκες πήγε να ευνηδιάσει για να εκμεταλλευτεί το λάθος που έγινε από τον Λαμ στο 55. Ο Μπόρκες εκτέλεσε, περνάει μπάλα, η ευκαιρία για την Ομόνια Ραδίπου, θα κάνει φτερά με τον Χριστοδούλου. Στο 58 λεπτό η πρώτη μεγάλη φάση για την Ομόνια Ραδίπου, έρχεται στο 58. Η Ομόνια Ραδίπου, Χριστοδούλου δοκιμάζει το σούτ, εκπληκτική επέμβαση του Λέουβενμπεργκ. Στο 70 ο Χρυσοδούλου έχει πολύ καλά μακρινά σουτ. Εδώ ανοίγει για τον Μπαραώνα. Μπαραώνα η σέντρα στην περιοχή και φαγιά που έγινε. Δεν ήταν καλή, νέο σουτ εδώ. Δύσκολα ο Λόρι από την προσπάθεια του Βεϊσμπέκ. Στο 81. Ψάχνει χώρο, θα χάσει την μπάλα. Ο Θεοχάρου τρέχει για να κερδίσει. Προλαβαίνει και περνάει στον Μεκαουή. Η μπαγιά του Μεκαουή και φαγιά προς τα πίσω. Ο Τεϊσέιρα το σου, την μπάλα είναι έξω. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για την Ομόνια Ραδίπου στο 86 λεπτό. Με τον Τεϊσέιρα, ο οποίος δεν έπιασε το σουτ όπως θα ήθελε. Να ροκανίσει και λίγο ακόμη χρόνο. Εδώ η ευκαιρία για το 2-0. Δεν θα γίνει, ο Λόρια θα πει όχι.